σημερινή ημέρα προγραμματισμένη για τους Δωδεκανήσιους φοιτητές σε αιμοδοσία. Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται αυτό. Πάσχα και Χριστούγεννα πρώτα και να ρωτούν τα παιδιά. Ελπίζω να βρουν μιμητές της ίδιας ηλικίας και γιατί όχι μεγαλύτερους που ακόμη δεν έχουν έρθει να δώσουν αίμα. Εγώ να ευχαριστήσω βέβαια τα παιδιά αυτά εδώ πέρα και την Περιφερειακή Σύμβουλο, την κυρία Δέσποινα Μουδάφη, η οποία έχει ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή και σε συνεργασία και με το Σύλλογό μας. Καταλαβαίνω ότι η αισιοδοξία είναι μεγάλη και για μας όταν βλέπουμε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες να έρχονται και να ξεπερνάνε τους φόβους τους και ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Ναι, λιγάκι, ναι. Απλά έχω μερική εμπειρία. Λόγω του ότι όταν κάνω εξετάσεις αίματος θα συστήσει μου λίγο γι' αυτό. Μπράβο όμως που το τόλμησες, συγχαρητήρια, είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. Πολύ καλό το χρόνο, να ξεκινήσει μια φορά. Ναι, ναι, από το Ηράκλειο είσαι το σύλλογο. Ναι, από το σύλλογο του Δωδεκανησίου Ηρακλείου, το οποίο είναι με πάλι πράγματα να μην κάνω και τρόπο που ήταν, ειδικά όπου ήταν αρχή, θα συνεχιστεί. Ο σύλλογος μας έχει αρχίσει 430 μέλη, όπου κάναμε ένα πάρτι που τέσσερα πήγαμε στο ίδρυμα Δικαίωμα στη Ζωή, στην ίδρυμα με παιδιά με τις ανάγκες, στους ενδόρα και στους κάνουμε φυσικά του δωρεά. Μέτρα το Ηράκλειο. Ναι. Το θεωρούμε έτσι της πράξης. Μπράβο, σημαντικά. Σας ευχαριστώ που κάνεις σύμφωνα με τον ανθρώπινο λόγο μας και αξίζει την προσπάθεια να καταφέρουμε να το επιχειρήσουμε, έστω για μια φορά.